Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε και πάλι μαζί, με χαρά, στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού, την εκπομπή αυτή, όπου προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε τις οποιασδήποτε σκέψεις σας, απορίες σας, απόψεις σας, διαφωνίες σας που μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που αναφέρετε τώρα στην οθόνη σας. Σήμερα θα αρχίσουμε με μία ερώτηση κάποιου αδελφού ή αδελφής που δεν αναγνωρίσαμε το όνομά του, ο οποίος μας γράφει: «Γιατί δεν βλέπουμε το 13ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου να εφαρμόζεται στην Εκκλησία ή κάπου αλλού? Παρακαλώ η απάντησή σας να είναι μέσα από την Καινή Διαθήκη και όχι γνώμη ή ηκεσία». Ναι, αγαπητέ φίλε ή φίλοι, έτσι προσπαθούμε πάντοτε με τη χάρη του Χριστού οι απαντήσεις μας και τα σχόλιά μας να είναι μόνο μέσα από την Αγία Γραφή, από την Καινή Διαθήκη δε ιδιαιτέρως, χωρίς να αναφερόμεθα όσο μπορούμε περισσότερο στη γνώμη μας ή στα συμπεράσματά μας και στις υποθέσεις μας. Το 13ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στο 13ο κεφάλαιο αναφέρονται πάρα πολλά πράγματα. Προφανώς εσύ θα αναφέρεσαι, αγαπητέ φίλε ή φίλοι, σε αυτό το οποίο ονομάζουμε νύψιμο των ποδών, και θέλω να το διαβάσω από μέσα όπως το λέγει η Γραφή. Θα διαβάσω λοιπόν από το 13ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και από το 5 εδάφιο. «Έπειτα βάλει ίδωρη στον νυπτήρα και ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σφογγίζει με το προσώψιον με το οποίο ήταν διαζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρο και λέγει προς αυτόν: Εκείνος, Κύριε, εσύ μου δείπτεις τους πόδας? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω, σύ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα. Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα? Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετέ μου. Λέγει προς αυτόν ο Σίμων ο Πέτρος: Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: Ο λελουμένος δεν έχει χρειά μη τους πόδας να νυθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Σεις είστε καθαροί, αλλά όχι πάντες. Διότι ήξευρεν εκείνον, ώστε έμελε να παραδώσει αυτόν, δια τούτο είπε: Δεν είστε πάντες καθαροί. Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτόν και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν, είπε προς αυτούς: Εξεύρετε τι έκαμον σε εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέγεται, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάμνετε κι εσείς, καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Αμήν». Πιστεύω ότι σε αυτό το ζήτημα αναφέρεται ο αγαπητός αδελφός ή αδελφή, φίλος ή φίλη, στο email του, και πράγματι είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει κατά καιρούς όλους τους χριστιανούς, πιστεύω, και σε όλα τα μέρη και πλάτη της γης. Τελευταία είχα βρεθεί στην Ουκρανία και εκεί σε μια πολύ όμορφη εκκλησία που προσπαθούν, αγωνίζονται όπως όλοι μας, να ορθοτομούν το λόγο της αληθείας, όπου υπάρχουν άνθρωποι άγιοι, αναγεννημένοι, είναι φανερό αυτό, και επίσης και βαφτισμένοι με πνεύμα Άγιο, με χαρίσματα και με την παρουσία του Θεού. Εκεί λοιπόν, για πρώτη φορά στη ζωή μου, είδα εγώ αυτή τη συνήθεια, να το πω, ή κατά αυτούς
αυτή την υπακοή στο Λόγο του Θεού. Είδα λοιπόν ότι πριν συμμετέχουν στην τράπεζα του Κυρίου, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία δηλαδή του σώματος και του αίματος του Χριστού, κατέβαιναν ομάδες-ομάδες κάτω στο υπόγειο που είχαν και εκεί υπήρχαν δύο ας πούμε ομάδες, μία για άντρες και μία για γυναίκες, όπου ο ένας έπλαινε τα πόδια του άλλου. Κάνοντας το αυτό έβλεπα τη χαρά και πιστεύω τη χαρά του Θεού στο πρόσωπό τους και την ευλογία επίσης, και αφού ολοκληρώνονταν ο ένας προς τον άλλον, δηλαδή ο ένας έπαιρνε του άλλου και μετά αυτός που του έπλαιναν τα πόδια έπαιρνε τη θέση αυτού που πλένει τα πόδια. Και όταν ολοκληρώνονταν αυτή η διαδικασία ανέβαιναν πάνω στην εκκλησία και εκεί με σέβας και με βλάβεια πάντοτε στέκονταν και λάμβαναν μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ήταν κάτι που μου άρεσε και επειδή είχα ακούσει για αυτή την διδασκαλία και για αυτή την άποψη πολλών αδελφών σε όλο τον κόσμο, σκέφτηκα αν αυτό το πράγμα είναι κάτι που το έχει δώσει εντολή ο Θεός να το κάνουμε, όπως φαίνεται ότι είναι γραμμένο, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων, διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς για να κάνετε κι εσείς καθώς έκαμον εις εσάς. Εάν πράγματι τούτο είναι εντολή Θεού και πρέπει να γίνεται στην Εκκλησία. Βέβαια προσευχήθηκα, κουβέντιασα με πάρα πολλούς αδελφούς, διάβασα το Λόγο του Θεού. Δεν μπορώ να πω ότι έχω φτάσει σε ένα συμπέρασμα απόλυτο, αλλά χωρίς να πω βέβαια γνώμη και χωρίς να πω τις υποθέσεις και τα συμπεράσματα, στηριζόμενος πάντα στο Λόγο του Θεού, έχω να πω κάτι που είναι πολύ σοβαρό επίσης. Ότι εάν ήταν εντολή Κυρίου να γινότανε κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή κατά αυτόν τον τυπικό τρόπο, γιατί υπάρχει και ο τυπικός αλλά και ο ουσιαστικός τρόπος που θα δούμε στη συνέχεια, κατά αυτόν τον τυπικό τρόπο, αν υπήρχε εντολή να γίνεται μέσα στην Εκκλησία, πρώτον θα περιγραφότανε μέσα στη λειτουργία της Εκκλησίας, όπως περιγράφεται με λεπτομέρεια η λειτουργία της Εκκλησίας μέσα στις πράξεις των Αποστόλων. Δηλαδή, ενέμενον προσκαρτερούντες, και αυτή είναι η λειτουργία της Εκκλησίας και δεν μπορούμε να προσθέσουμε ούτε να αφαιρέσουμε, στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Επίσης, αν ήταν εντολή Κυρίου να γίνεται κάθε φορά και συνέχεια μέσα στην Εκκλησία ή κάπου αλλού, πολύ σωστά, θα υπήρχε μία διευκρίνηση, όπως είπα, και στις πράξεις των Αποστόλων αλλά και στις επιστολές. Δηλαδή, όλη τη λειτουργία της Εκκλησίας και τα πρέποντα στο χριστιανό, στην ατομική του ζωή, στην οικογενειακή του ζωή και στην προσωπική του ζωή, τα περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, γιατί η Γραφή δεν αμφιβάλλουμε ότι είναι θεόπνευστος, τα περιγράφει μέσα και τα διευκρινίζει μέσα στις πράξεις των Αποστόλων και στις επιστολές, που όμως πουθενά δεν αναφέρεται σαν εκπλήρωση, σαν εκτέλεση αυτής της εντολής του Κυρίου να λαμβάνει χώρα στην Εκκλησία ή εκτός Εκκλησίας. Επίσης, εκείνο που πρόσεξα μέσα από τη Γραφή είναι αυτό που λέει ο Κύριος μας στο 6 εδάφιο και στο 7. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρο και λέει προς αυτόν εκείνος, ο Πέτρος, «Κύριε, εσύ μου νύπτεις τους πόδας», αφού τον πλησίασε για να νύψει και τους πόδας του Πέτρου. Και ο Ιησούς απεκρίθηκε και είπε προς αυτόν, «Εκείνο το οποίο εγώ κάμνω, σύ δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσεις μετά τα αυτά». Πώς είναι δυνατόν να του λέει «αυτό το οποίο κάνω δεν εξεύρεις»? Δεν ήξερε ότι έπλυνε τα πόδια κάποιων αδελφών και τώρα ήρθε να πλύνει και τα πόδια τα δικά του? Άρα λοιπόν έχω την αίσθηση ότι δεν είναι εντολή Κυρίου προς όλους. Σε καμία περίπτωση και πάντοτε εντολή Κυρίου προς όλους και πάντοτε. Όμως πρέπει να πω ότι όταν το είδα είχε καλά αποτελέσματα στους αδελφούς. Εάν ήταν εντολή, όπως επαναλαμβάνω, θα το περιέγραφε και θα το διευκρίνιζε ο Λόγος του Θεού στις πράξεις των Αποστόλων και εξάπαντος στις επιστολές.
Όμως να σκεφτούμε και λιγάκι ότι μέσα σε μία εκκλησία η οποία είναι αρκετά μεγάλη, δηλαδή έχει 100, 200, 300, 400, 500 άτομα, το να γίνει κάτι τέτοιο είναι αταξία. Δεν θα υπάρχει δηλαδή η τάξη και η ευσημοσύνη που θέλει ο Θεός. Το να γίνεται σαν συνήθιο εκτός εκκλησίας, πάλι θα επαναλάβω, δεν το βλέπουμε πουθενά στη Γραφή. Επίσης, από εκεί και πέρα αρχίζουν οι διαδικασίες και οι ερωτήσεις. Θα πλένουν οι άντρες των αντρών, οι γυναίκες στις γυναίκες, οι άντρες και στις γυναίκες και στους άντρες. Θα αρχίσει εκεί να δημιουργείται κάποια και πάλι αταξία. Βέβαια πρέπει να πω ότι στην επιστολή του Αποστόλος Παύλος, την πρώτη προς το Τιμόθεο, όταν αναφέρεται για τις χείρες, στο πέμπτο κεφάλαιο διαβάζω και στο ένατο εδάφιο, «Ας καταγράφεται χείρα, ουχή ο λιγότερον των 60 ετών, ή της υπήρξε ενός ανδρός γυνή, ή της μαρτυρείται δια τα καλά έργα αυτής, εάν ανένθρεψε τέκνα, εάν περιέθρεψε ξένους, και αν πόδας Αγίων ένυψε, αν θλιβωμένους σε βοήθησε, εάν υπηκολούθησε εις πανέργων αγαθών». Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι «εάν πόδας Αγίων ένυψε». Για να μπορέσω να το καταλάβω, για να μπορέσουμε ίσως να το καταλάβουμε, θα πρέπει να απευθυνθούμε και στην Παλαιά Διαθήκη, όπου τούτο ήταν ένα συνηθισμένο γεγονός εκεί στο Ισραήλ. Παραδείγματος χάρη, όταν τον Αβραάμ και την Σάρα τους επισκέφθηκε ο Θεός, λέγει η Γραφή, και διαβάζω από το 18ο κεφάλαιο της Γένεσης, «Και φάνησε αυτόν ο Κύριος εις τας δρύς μαυρή, ενώ εκάθητο εν τη θύρα της σκηνής εις το καύμα της ημέρας. Και υψώσα στους οφθαλμούς είδε, και ειδού τρεις άνδρες ιστάμενοι έμπροσθεν αυτού. Και όσοι δεν έδραμεν εις προϋπάντησιν αυτών από τη θύρας της σκηνής, και προσεκίνησε ενός εδάφους. Και είπε, Κύριέ μου, αν έβρικαν χάριν στους οφθαλμούς σου, μη παρέλθεις παρακαλώ των δούλων σου. Ας φερθεί παρακαλώ λίγον είδωρ, και νύψατε τους πόδας σας και αναπάφητε υπό το δέντρον. Εγώ θέλω φέρει ο λίγον άρτον και στηρίξατε την καρδία σας, έπειτα θέλετε παρέλθει, επειδή δια τούτο επεράσατε προς τον δούλο σας». Φανερώνει λοιπόν εδώ, φανερώνεται μέσα από την Αγία Γραφή το πλήσιμο των ποδιών, αλλά η αλήθεια είναι ότι φανερώνεται σε ανθρώπους που ήρθαν από όδη πορεία, κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι, σε δρόμο που δεν υπήρχε βεβαίως αυτοκίνητο ή άσφαλτος, σε δρόμους με χώματα, με δύσκολους δρόμους, κουραστικούς δρόμους, που όταν έφταναν κάπου το να πληθούν τα πόδια τους ήταν και ξεκούραση και απαραίτητο. Επίσης, το ίδιο φαίνεται και στο 19ο κεφάλαιο, όταν πήγαν άγγελοι στα Σόδομα και στα Γόμορα για να επιθεωρήσουν την αμαρτία των ανθρώπων εκεί. Και λέγει η Γραφή, «Ήλθον και οι δύο άγγελοι εις τα Σόδομα το εσπέρας, και κάθητο ο Λότ παρά την πύλη των Σοδόμων. Ειδών δε ο Λότ εσηκώθη συνάντησεν αυτόν και προσεκίνησε εκεί επιπρόσωπον έως εδάφους. Και είπεν, ειδού Κύριε μου, εκλίνατε παρακαλώ προς την οικία του δούλου σας και διανυκτερεύσατε, πλύνατε τους πόδα σας και σηκωθέντες πρωί θέλετε υπάγει στην οδόν σας». Αλλά και αλλού στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται το πλήσιμο των ποδών σε ταλαιπωρημένους, οδηπορούντες και κουρασμένους ανθρώπους, που γίνεται είτε δίδοντάς τους είδωρ για να πλύνουν μόνοι τους τα πόδια τους, ή διατάζοντας τους δούλους δηλαδή των οικοδεσποτών, να πλύνουν τα πόδια των ερχομένων, των φιλοξενουμένων. Το οποίο το θεωρώ και πάλι, όχι θεωρώ, είναι βέβαιο απαραίτητο για την κούραση και την ταλαιπωρία εκ της οδηπορίας. Η μεγάλη διαφορά που κάνει ο Ιησούς Χριστός είναι ότι πλένει τους πόδας των μαθητών αυτός ο ίδιος. Και βέβαια αναφέρεται παρακάτω ότι αν εσείς με λέτε ότι εγώ είμαι Κύριος και δάσκαλος και σας ένυψα τους πόδας, που δείχνει την ταπείνωση, δείχνει την προσφορά με ταπείνωση στους μαθητάς του, για να τους βοηθήσει να είναι ολόκληροι καθαροί. Γιατί όταν ο Πέτρος είπε «Όχι, δεν θα μου πλύνεις εσύ», τότε ο Κύριος του είπε «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετέ μου».
Και ο Σίμωνο Πέτρος λέει: «Κύριε, όχι μόνο τους πόδας μου, αλλά και τα σχήρας μου και την κεφαλή μου». Και ο Θεός και ο Χριστός απαντάει: «Ο λελουμένος, ο καθαρισμένος δηλαδή, ο καθαρός, δεν έχει ανάγκη παρά μόνο τους πόδας να ανοιχθεί και όλος είναι καθαρός». Και συνεχίζει: «Σεις είστε καθαροί, ουχή πάντες, διότι έξευρεν εκείνον, ώστις έμελε να παραδώσει αυτόν, δια τούτο είπε δεν είστε πάντες καθαροί». Άρα δεν μιλάει για την καθαριότητα, είναι σαφές, των ποδών, αλλά μιλάει για την καθαριότητα, την καθαρότητα καλύτερα, των ψυχών. Γιατί ο μόνος από αυτούς που δεν ήταν καθαρός, αν και όλοι ήταν λελουμένοι, αναφέρει ότι ήταν ο Ιούδας, αυτός ο οποίος έμελε να τον παραδώσει. Άρα θεωρώ ότι είναι σαφές, σαφής διδασκαλία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ότι μιλάει για την καθαρότητα των ψυχών, την καθαρότητα των ανθρώπων, των πιστών, από αμαρτίες και κακές προθέσεις. Που σημαίνει ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός υπηρέτησε με ταπείνωση τους αδελφούς, όπως χρειαστούμε και εμείς να υπηρετούμε, για να τους βοηθήσουμε να είναι εξ ολοκλήρου καθαροί στην παρουσία του Θεού. Εξ ολοκλήρου Άγιοι. Και το επαναλαμβάνω, γιατί δεν θέλω να θεωρηθεί ότι είναι γνώμη ή ηκεσία μου. Επαναλαμβάνω πως το λέει. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Ο λελουμένος, ο πλημένος δηλαδή, δεν έχει ανάγκη η μη τους πόδας να ανοιχθεί και είναι όλος καθαρός». Αυτό είναι λοιπόν για τον πλημένο, ο οποίος έχει λερώσει εκ της οδηπορίας τα πόδια του και αν πλύνει μόνο τα πόδια του είναι εντελώς καθαρός. Και συνεχίζει: «Σεις είστε καθαροί, αλλά όχι πάντες, διότι ήξευρεν εκείνον ο οποίος έμελε να παραδώσει αυτόν, τον Ιούδα. Δια τούτο είπε δεν είστε πάντες καθαροί». Άρα λοιπόν, αφού έπλυνε και τους πόδες του Ιούδα όπως και όλων των μαθητών, περιέγραψε για μια άλλη καθαρότητα, αγιασμού, την καθαρότητα της ψυχής, όπου δεν ήσαν πάντες καθαροί. Ο Ιούδας δεν ήταν, γιατί είχε στη τσέπη του ακόμη εκείνη τη στιγμή τα 30 αργύρια και η πρόθεσή του ήταν να παραδώσει τον Κύριό του, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή του φερότανε με υποκρισία πάρα πολύ ευγενικά και καλά και υποτεταγμένα. Άρα λοιπόν, εάν πράγματι, που έτσι είναι, έτσι γράφει, αναφέρεται στην καθαρότητα, τον αγιασμό του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος του ανθρώπου, τότε η εντολή που δίνει δεν είναι να πλύνουμε στην πραγματικότητα πόδια, τα οποία μάλιστα είναι και καθαρά στην εποχή μας, γιατί πρέπει να πω ότι και εκεί στην Ουκρανία με τους αγαπητούς αδελφούς που ήρθαν σε επαφή, τα πόδια τους ήταν πεντακάθαρα. Ήταν πλημμένοι το πρωί και πήγανε και έκαναν μια τυπική διαδικασία. Όμως στην Καινή Διαθήκη τυπικές διαδικασίες δεν διδάσκει ο Χριστός. Ουσιαστικές και μάλιστα ουσιαστικότατες διαδικασίες, όπως παραδείγματος χάρη το βάπτισμα. Φαίνεται μια τυπική διαδικασία γιατί παίρνεις έναν άνθρωπο, το βουτάς στο νερό και το βγάζεις. Όμως εδώ μιλάμε για ουσιαστική λατρεία που αφορά την καθαρότητα και τον αγιασμό του πιστού. Γιατί αυτός που αναγεννήθηκε, δεν θα αναφερθούμε τώρα για το βάπτισμα, έγινε σύμμορφος του θανάτου του Χριστού, με το βάπτισμα γίνεται σύμμορφος της ταφής του Χριστού και βγαίνοντας από το νερό, καθώς αφήνει τον παλαιόν άνθρωπο και τις αμαρτίες πίσω, γίνεται σύμμορφος της Αναστάσεως του Χριστού. Επίσης, την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, που φαίνεται μια τυπική διαδικασία. Παίρνουμε ένα ψωμί και μάλιστα υπάρχει και η διδασκαλία που δεν είναι σωστή, ότι είναι και σύμβολο, οπότε είναι απολύτως τυπική διαδικασία. Παίρνουμε το σύμβολο του σώματος του Χριστού που είναι ο άρτος και το σύμβολο του αίματος του Ιησού Χριστού που είναι το κρασί, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι μια ουσιαστική λατρεία. Διότι δια της πίστεως ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε «Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου». Όχι αυτό που συμβολίζει. Τούτο είναι το σώμα μου. Τούτο κάνετε στη δική του ανάμνηση, στη δική μου ανάμνηση. Και αυτό το αναφέρει το Ευαγγέλιο του Χριστού και το διευκρινίζει πεντακάθαρα ο αψευδής και θεόπνευστος λόγος του Θεού μέσα στην Καινή Διαθήκη, στις πράξεις των Αποστόλων και στις επιστολές. Άρα δεν βλέπω πουθενά, άρα και δεν είμαι πεπισμένος για να προτείνω μέσα στην Εκκλησία να γίνεται,
αυτή η τυπική διαδικασία του πλησίματος των ποδών. Αντιθέτως όμως, προτρέπω τον εαυτό μου πρώτα και όλους τους αδελφούς, όταν υπάρχει ανάγκη να πλύνεις τα πόδια κάποιου, ο οποίος είναι ασθενής, ο οποίος είναι ανήμπορος, ο οποίος είναι γέροντας, γερόντισσα, ή όπως παραδείγματος χάρη η μητέρα πλένει τα πόδια του παιδιού, επειδή είναι ανήμπορο να πληθεί μόνο του και όχι μόνο και όλο το σώμα, το ίδιο να κάνουμε κι εμείς. Αλλά με τη μορφή, όχι μόνο της ταπείνωσης, αλλά και της αγάπης και της προσφοράς. Αν όμως δεν υπάρχει αυτή η ανυμπόρια και η αδυναμία, ο άνθρωπος δηλαδή να πλένει πόδια καθαρά και ξεκούραστου ανθρώπου, τότε νομίζω ότι αποτελεί μια τυπική διαδικασία που δεν προσφέρει ουσιαστικά τίποτα, που παρόλο ότι είπα και το είδα και το ομολογώ ότι στην Ουκρανία είδα χαρά στα πρόσωπα των αδελφών, όμως η χαρά αυτή πιστεύω ότι προέρχεται από την χαρά της εκπλήρωσης του Λόγου του Θεού, γιατί έτσι το έχουν καταλάβει. Εάν λοιπόν, ολοκληρώνοντας, κάποιος έτσι το έχει καταλάβει, εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα του πω μην το κάνεις. Αλλά γιατί το έχει καταλάβει μέσα από το Λόγο του Θεού. Εγώ όμως που δεν το έχω καταλάβει μέσα από το Λόγο του Θεού, αντιθέτως βλέπω με βεβαιότητα μέσα μου, προσωπική, ότι δεν το συνιστά ο Λόγος του Θεού και δεν το βλέπουμε να γίνεται στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Αλλά ακόμη δεν το βλέπουμε να γίνεται και στην Αρχαία Εκκλησία. Τους πρώτους 2-3 αιώνες, όπου οι μαθητές των μαθητών ήσαν αυτοί που διακονούσαν την Αρχαία Εκκλησία. Δεν το βλέπουμε πουθενά, ή τουλάχιστον από όσο εγώ ξέρω. Και με την ερώτησή σου, αγαπητέ φίλε, μου δίνεις την ευκαιρία να ψάξω λίγο περισσότερο, αν μπορέσω να βρω κάποια παρατήρηση πάνω στην Αρχαία Εκκλησία επάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και έτσι λοιπόν, σαν συμπέρασμα, θα μπορούσα να πω ότι δεν φαίνεται μέσα από τη Γραφή εντολή Κυρίου, διευκρινισμένη από τις πράξεις των Αποστόλων και από τις επιστολές της Καινής Διαθήκης, δεν φαίνεται διευκρινισμένη να υπάρχει εντολή Κυρίου ότι πρέπει μέσα στην Εκκλησία, ιδιαιτέρως μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη λειτουργία της Εκκλησίας δεν φαίνεται πουθενά και δεν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά και αλλού δεν φαίνεται σαν τυπική λατρεία να γίνεται. Αντιθέτως, ουσιαστική προσφορά και ουσιαστική λατρεία σε ανήμπορους ανθρώπους ή ακόμη και κουρασμένους εργάτες θα μπορούσαμε να το κάνουμε, αν και τώρα έχει η ζωή μας γίνει τελείως διαφορετική. Έχουμε τα λουτρά, τα ντουζ, που κάθε ένας άνθρωπος όταν μπαίνει το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι του λέμε πήγαινε να πληθείς, να ξεκουραστείς, τον βάζουμε να κοιμηθεί, του βάζουμε να φάει, το φροντίζουμε, το προσέχουμε και το περιθάλπτουμε, όπως λέγει ο Χριστός, αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Επίσης θα ήθελα να διαβάσω και ένα εδάφιο από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους, το οποίο λέγει «Όσοι λοιπόν αδελφοί είμαστε τέλειοι, τούτο ας φρονούμεν. Και αν φρονείτε τι άλλος πως, και τούτο θέλει αποκαλύψει σε εσάς ο Θεός. Πλην εις εκείνον στο οποίο εφτάσαμε, ας περιπατούμεν κατά τον αυτόν κανόνα, ας φρονούμε το αυτό». Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν μπορώ να πω σε κάποιους που φρονούν έτσι, αφού το βλέπουν γραμμένο μέσα στη Γραφή και το διάβασα ότι χρεωστείτε να κάνετε καθώς εγώ έκανα, δεν μπορώ να πω μη το κάνετε. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορώ να πω και σε κάποιους που δεν το εφαρμόζουν, γιατί δεν το έχω δει να διευκρινίζεται στην Καινή Διαθήκη, να τους πω πρέπει να το κάνετε γιατί είναι εντολή Κυρίου. Δεν είναι εντολή Κυρίου, γιατί αν ήταν θα φαινόταν σε όλη την Καινή Διαθήκη και στις πράξεις αλλά και στις επιστολές. Και εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώσαμε με την όμορφη αυτή ερώτηση που οπωσδήποτε μας προβληματίζει, μας έχει προβληματίσει και πάντοτε θα μας προβληματίζει. Αυτή είναι η άποψή μας
στηριγμένη πάντοτε μέσα στην Καινή Διαθήκη, μέσα στον αψευδή Λόγο του Θεού, εάν δεν τα έχουμε σκεφτεί καλά, πιστεύω ότι ο Θεός θα μας φωτίσει να διερευνήσουμε ακόμη περισσότερο, να διευκρινίσουμε και να πάρουμε πιο σωστές αποφάσεις, γιατί αφού άλλωστε ποτέ δεν ισχυριστήκαμε ούτε ισχυριζόμαστε ότι αποτελούμε αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε θεωρούμε τους εαυτούς μας διδασκάλους, ούτε και καθηγητές. Διδάσκαλός μας και καθηγητής μέσα στην Εκκλησία είναι ο Χριστός. Τους δε αυτούς μας θεωρούμε μαθητές και υπηρέτες με τη χάρη του Χριστού μέσα στην Εκκλησία και του Λόγου του Θεού. Εδώ τελειώσαμε και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για την ερώτηση αυτή και για εσάς που μας παρακολουθείτε. Σας θυμίζω ότι ακούτε την εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού», την εκπομπή όπου με τη χάρη του Χριστού προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε, να απαντάμε και να διευκρινίζουμε τις απόψεις σας, θέσεις σας, τις ερωτήσεις σας, διαφωνίες σας που μας στέλνετε στην διεύθυνση που φαίνεται γραμμένη αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή σας χαιρετούμε και ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν.